Εγώ 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Είστε ο πατέρας της αριστείας εσείς? Εγώ είμαι, ναι. Γεια σας, αγαπητοί, το μικρό σας όνομα για να ξέρω. Ο Βασίλης είμαι. Γεια σας, Βασίλη, ο Μιχάλης. Είμαι χθες, λέει, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ από την Εύη. Είχε τα γενέθλιά της, λέει, η ανιψιά μου χθες 2 ετών και θέλω να πάρετε τον μπαμπά της του Βασίλη για χρόνια πολλά, λέει η Εύη. Καλά, λέει η Εύη. Έτσι, πολύ ωραία. Τα πόσα έκλεισε η μικρή? Τα 2. Αχ, είναι που την ακούω τώρα δίπλα. Αφήνω. Αχ, τι όμορφη που είναι η Αριστεία. Γεια σου, Αριστεία. Γεια, γεια. Αριστεία, μαζί θα πάμε για τα επόμενα 40 χρόνια μέχρι να σοβαρευτεί. Λοιπόν. Παιδιά. Έλα. Ο Μιχάλης είναι. Ο Μιχάλης. Εντάξει, Βασίλη, να τη χαίρεσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Bye-bye. Οικογενειακές στιγμές περνάω. Κάτι λάθος έχω κάνει εγώ σε αυτό το σοου. Αλέξης Τσίπρας λέγεται ο πρωθυπουργό μας, το ξέρεις. Όπως επίσης και στη Λάρισα όταν παραγγέλνουν Αλέξη Τσίπρα. Φέρε Αλέξη Τσίπρα. Και φτιάξα μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα. Α, μόνο σου! Με τι? Ναι, ναι, ήταν του Βασιλόπουλου, ξέρεις. Την έπλυνα, δεν είναι, την έπλυνα εγώ. Λέω, κάτσε μην βγήκα ένα βατραχάκι. Όχι τώρα τι γίνεται. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μην τρελαίνεστε και με το Βασιλόπουλο. Έλατε πια. Βατραχάκι, δηλαδή, εγώ επί Πασόκ, εγώ είχα βρει ολόκληρη καραβίδα μέσα. Τότε που τα λεφτά. Τώρα για ένα βατραχάκι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, με το ΣΥΡΙΖΑ τέτοια θα βρίσκουμε. Αυτό. Ο πρώην μου ήταν, λέει, πιλότος. Και τι πέταγε, μαλακίες. Γιορτάζω αύριο. Πώς σε λένε, Κωστή. Τι Κωστή? Κωστή 8 Οκτωβρίου. Σταματήστε να στέλνετε τέτοια, παρακαλώ. Έρευνα λέει, ναι, πως τα δίσωσμα αέρια του συντρόφου σου ή της συντρόφου σου είναι καλό πράγμα. Ρε εσύ Μιχάλη, πρωί-πρωί δηλαδή. Μισό το. Να έρθει η κάμερα 3 να δείξει το ιατρικό ανακοινοθέν. Ναι, το βλέπουμε. Όπως λέει χαρακτηριστικά οι ερευνητές του Exeter, διαστόματος του αρχιερευνητή Mark Wood, παρά το γεγονός ότι το υδρόθιο είναι το γνωστό οξύ με το δίσωσμα αέριο που μπορεί στην πράξη να είναι ο ήρωας της υγείας μας, με σημαντικές επιπτώσεις στις μελλοντικές θεραπείες μιας ποικιλίας από νόσους. Κάποια νόσο έχεις, πας στο γιατρό, σε κλάνει και φεύγεις. Ενώ τσαντιζόσουν παλιά, με έκλασε, δεν με πήρε. Ναι. Οι ερευνητές λένε πως το υδρόθιο ως μικροβιακό προϊόν μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο που διατρέχουμε από καρδιακά νοσήματα, αλλά και να αποτρέψει παθήσεις όπως γεροντική άνοια. Της τραβάς μία και της λες ποιος το έκανε και αυτή ψάχνει. Και εκεί θυμάται ο Γιώργος, ο Έργουν. Άρα θυμάται, πρόσεχε. Άρα... Πολύ ωραία. Έτσι. Οπότε εισπνέοντας τα αέρια του συντρόφου μας, μια χαρά, που είναι και δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί. Βέβαια. Είναι δικό μας παιδί. Πάμε δίπλα του. Είναι έτσι. Και κοιμόμαστε ανάποδα. Το κεφάλι προς τα κάτω. Εμείς αυτό το κεφάλι. Εσύ, Μιχάλη, το τερμάτισες. Καλημέρα. Σας πούμε καλημέρα και τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, αν και έχουν μπει μέσα. Κάπου σε σχολείο της Αθήνας η δασκάλα φωνάζει ονόματα για να πάρει παρουσίαση. Χακίμ Καζάλ Αλντουρέ, παρόν. Γιου Κιμ Λιγκόνγκ, παρόν. Σουλεϊμάν Αλζακρί, παρόν. Χατζή Λάζαρου Μιχαλής, τίποτα. Επαναλαμβάνει η δασκάλα. Χατζή Λάζαρου Μιχαλής, πάλι τίποτα. Ακούγεται ένα παιδάκι, κυρία, μάλλον εγώ είμαι, αλλά δεν διαβάζετε έτσι. Χατζή Λαζάρου Μιχάλη με λέμε. Ξέρετε το Finsta? Ναι, το ξέρουμε. Τι είναι το Finsta? Αυτό μου κάνει σεξουαλική πράξη. Τράβηξα 4 Finsta χθες. Δεν είναι? Εσύ Μιχάλη, αμέσως το μυαλό σου εκεί αθώο, παιδί. Ναι, δηλαδή και εσύ. Το Finsta, παιδιά. Τι είναι το Finsta? Εκτός από το Instagram πρέπει να έχετε και Finsta. Είναι η τελευταία μόδα. Εφαρμογή είναι. Λοιπόν, ακριβώς. Μα και εγώ όταν μίλησα για σεξουαλικό, για εφαρμογή μίλαγα. Λοιπόν, για εφαρμογή, ναι. Πρόκειται για ένα δεύτερο προφίλ στο Instagram, ναι, που μπορείτε να φτιάξετε, ναι, το οποίο είναι ιδιωτικό και το βλέπουν μόνο οι κοντινοί σου φίλοι. Επιλέγεις εσύ ποιους θέλεις. Ανεβάζεις κανονικά στο Instagram αυτά που θέλεις. Άλλη δουλειά δεν έχω εγώ τώρα. Δεν θα βγάλουμε. Θα πεινάσουμε όλοι εδώ μέσα και να κάθομαι εγώ μία στο Finsta, μία στο Insta, μία στο Insta. Τα σημάδια που μαρτυρούν ότι πρόκειται σύντομα να συναντήσεις το άλλο σου μισό. Α, η διέστηση. Έρχεται η κομμενάρα. Για να δω. Η διέστηση έρχεται η κομμενάρα. Ρε Μιχάλη, ρομαντικό είπαμε. Μην το γιώνεις. Έρχεται το άλλο μου μισό. Η γυναίκα των ονείρων. Ναι. Πρώτο σημάδι. Τα όνειρά σου γίνονται ερωτικά. Δηλαδή. Με σένα και μια όριστη φιγούρα. Ναι, είναι γιατί έχεις καιρό να κάνεις σεξ και βλέπεις τέτοια. Λοιπόν, έλα τα... Πρώτο σημάδι. Ναι. Δεύτερο. Θέλεις να βελτιώνεσαι προσωπικά, όχι μόνο την εμφάνισή σου, αλλά θέλεις και μέσα και σου. Ναι, 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 ναι. Κάτι μου έρχεται, ναι, δηλαδή. Έτσι. Κάτι σου έρχεται, Μιχάλη. Έτσι, για να δω. Ανακαλύπτεις τον πραγματικό σκοπό της ζωής σου. Τον ανακαλύπτεις. Συνειδητοποιείς δηλαδή, έτσι, με κάποιον τρόπο ότι δεν μπορείς. Συγγνώμη, αλλά αυτός το λέει, όχι εγώ. Ναι. Χαζομάρες, ριχές, ανούσιες καταστάσεις. Όχι, όχι. Κατάλαβες. Με είπε ριχό πάλι. Λοιπόν... Εγώ δεν είμαι ριχός. Όχι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Επίσης... Απλά μπορεί να είμαι λίγο αβαθής. Το χειρότερο. Άρεσε καλύτερα. Η αγάπη βρίσκεται παντού. Όπου και να πας βλέπεις ερωτευμένα ζευγάρια. Σιγά άντρα. Ποια είναι
αυτή ο Γκόντ. Η Αναστασία Θάσα. Σιγά ρε Μιχάλη. Παιδιά δεν μπορώ. Συνεχίστε την εκπομπή μου. Τα δοκιμάζει όλα η Αναστασία Σάσα. Ηρεμήστε άντρες. Έχει σπουδάσει κομμωτική και μάρκετινγκ. Μάλιστα. Ασχολείται Μιχάλη μου ερασιτεχνικά με την φωτογραφία. Ναι. Είναι instagrammer δηλαδή. Ναι. Ενώ της αρέσει να τσαλακώνεται. Τζαλακώσω εγώ με τα χέρια. Όχι, Μιχάλη. Θα τζαλακώσω. Στην ελληνική επαρχία συμβαίνουν αυτά. Παπάς είπε τόσο πολύ που κοιμήθηκε και τον πήγανε. Ήταν τύφλα στο πετήσι. Ναι. Τον πήγανε σε μια κηδεία διότι έπρεπε να διαβάσει κάποιον, ναι, με τρακτέρ μαζί με το φέρετρο. Oh. Ο παπάς έπεσε ξερός από το μεθύσι και οι κάτοικοι του χωριού αναγκάστηκαν να το μεταφέρουν στο χωριό, στον χώρο της κηδείας με τρακτέρ και να αφήσουν. Ο συγκεκριμένος παπάς έπρεπε να ετελέσει μια κηδεία. Ωστόσο ξεχάστηκε σε ένα ταβερνάκι του χωριού. Οι χωριανοί τον εντόπισαν τύφλα, λιάρδα και έπρεπε να το μεταφέρουν στον νεκροταφείο. Ποιο θα θάψει το και ποιο θα ψάλει στόπον χλωρών κτλ. Ωστόσο είχε πιει τόσο που έχασε τις αισθήσεις του. Οι χωριανοί έδρασαν στο λεπτό και βρήκαν τη λύση. Ξάπλωσαν τον ιερέα στο τρακτέρ και το τρακτέρ το οποίο θα μετέφερε και το φέρετρο. Τέλεια. Φτάσανε και τα δύο τα τεμάχια, πάνε στην ώρα του. Παιδιά. Για την ιστορία, οι χωριανοί έχουν πολλά παράπονα από τον ιερέα που είναι λάτρης του ποτού και φοβούνται να κλείσουν οποιοδήποτε μυστήριο υπό τον φόβο ατυχήματος. Δεν λέει σιγά, παντρευτώ εγώ. Ποτέ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ποιος είναι εκεί? Η Εφή. Καλέ! Ορίστε. Πόσο χρονών είναι? Έλατε. Η Σοφία Αλιμπέρτη. 58, 55, 52. Ποια? 55. Ναι! Μπράβο! Ζεστά! 3, 2, 1 και τάουν, τάουν, τάουν. Ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν η νύχτα είναι μικρή. Το φως της ημέρας λάμπει σε μια τοποθεσία. Απλά πήγαινε με οπουδήποτε. Πήγαινε με οπουδήποτε. Πήγαινε με οπουδήποτε μακριά σου. Καλημέρα. Ποιος? Δήμητρα. Δήμητρα, βρήκατε το τραγούδι? Όχι, αλλά θα προσπαθήσω. Αλλά πήρατε για δημόσιες σχέσεις, το καταλαβαίνω. Για πείτε μου ποιο είναι. Take me anywhere. Take me anywhere. Anywhere. Anywhere, είναι από τη Ρίτα ώρα, δεν είναι? Εντάξει, θα το πούμε ότι είναι έτσι. Βεβαίως, αγαπητή. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.